Φέτος κλείνουμε 50 χρόνια λειτουργίας της αερολέσκης Ηρακλείου και για αυτόν τον λόγο είπαμε να διοργανώσουμε, σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Καρουζανό. Θα καλέσουμε παλιά μέλη τα οποία είναι ενεργά, θα φέρουμε τα καινούργια μέλη, αλλά θα έχουμε και όλοι οι φίλοι της αερολέσκης και της αεροπορίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να θυμηθούμε, να ευχαριστήσουμε και αυτά τα παλιά μέλη τα οποία για δικούς τους λόγους έχουν απενεργοποιηθεί. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Να περάσουμε μια ωραία αεροπορική βραδιά με καλό κρασί, καλό φαγητό και καλή παρέα και καλή μουσική. Μα κυρίως, κύριε Καρουζάκη, όπως έβλεπα και στο δελτίο τύπου, είναι να εμφυσίσετε εκείνο το κάτι το νέο, το καινούριο, σε νέους ανθρώπους, σε νέα μέλη, διότι από ό,τι έβλεπα μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια και μαθαίνω και από όλους εσάς, έχετε στο ενεργητικό σας μια πλούσια δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, γιατί μπορείτε και παίρνετε μέρος και θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία, που δεν είναι μόνο η πυροπροστασία για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα κουβεντιάζουμε τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πτήσεις πραγματικά ακόμα και για έρευνες. Έρευνες ναυαγών σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Κάνετε διάφορα. Τα 50 χρόνια αυτά η αερολέσκη ποτέ δεν αρνήθηκε όπου την κάλεσαν να βοηθήσει σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι μια εξαφάνιση, ένας πνιγμός, μια φυσική καταστροφή. Τα τελευταία 6 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε πάρα πολύ ενεργά στην αεροπυροπροστασία της Κρήτης, δεν έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, διότι αυτά δεν τα κάνουμε για λογαριασμό κάποιου, τα κάνουμε για τον τόπο μας, τα κάνουμε για την κοινωνία μας, ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα δερβενοχώρια. Πέρυσι κάηκε όλη η Αττική. Η Εύβοια καίγεται κάθε χρόνο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν, μισό λεπτό κύριε Καρουζάκη τώρα, γιατί έτσι όπως μιλάτε και επειδή εγώ μαζί σας έχω κάνει πτήση πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας, πυροπρόληψης, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να την πει, γύρω από την Κρήτη, ρωτάω το εξής: πιστεύετε ότι όλο αυτό το μέτωπο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τη μία πλευρά, από τη μία άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, ότι εάν ήσασταν συνολικά μέσα στην πυροπροστασία από τη στιγμή που εσείς το λέτε και λέτε ότι εμείς θέλουμε, μπορούμε, βάλετε μας τα καύσιμα, πρόσφατα κάναμε και το θέμα με τον κύριο Μακράκη, τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, δώστε μας τα καύσιμα έτσι όπως πρέπει να δοθούν τα καύσιμα, γιατί δεν έχουμε και άλλους πόρους εμείς, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ούτε πληρωμές. Θα είχαν προληφθεί όλες αυτές οι φωτιές, είτε στη Ρόδο, είτε στο Λουτράκι, είτε στα δερβενοχώρια, θα υπήρχε κάτι που θα το είχατε δει? Εννοείται. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και μπορώ να καταθέσω την εμπειρία μου πάνω σε αυτά, διότι όπως ξέρετε ήμουνα 7 χρόνια στα Έριψον και έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να σβήσουμε την παιδιά με το αεροπλάνο μας από την αερολέσκη, μπορούμε όμως να την πιάσουμε εν τη γενέση όταν αυτή, όλη αυτή την περιβολία, όσο μπορούμε τουλάχιστον, διότι για 3 ώρες πρέπει να καλύψουμε όλη την Κρήτη. Φαντάζεστε ότι μπορούμε να περάσουμε εμείς από τα Χανιά 2 η ώρα το μεσημέρι και 3 ώρες. 3 η ώρα το μεσημέρι να ξεκινήσει μια φωτιά. Είναι λοιπόν σχετικά όλα αυτά. Μπορούμε όμως όταν βρούμε μια φωτιά να την πιάσουμε τη γενέση της, να κλειτώσουμε ένα σπίτι, ένα κατοικίδιο, ένα λιόφυτο, οτιδήποτε, ένα δάσος μικρό, οτιδήποτε μπορούμε. Έτσι. Και αυτό το πράγμα κάνουμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πετάμε τη χειρότερη ώρα της ημέρας, το μεσημέρι, που είναι και η πιο επικίνδυνη ώρα λόγω ανέμων και θερμοκρασίας να εξελιχθεί μια φωτιά,
Έχουμε πιάσει πάρα πολλές φωτιές. Έχουμε γλιτώσει, μπορώ να πω, πολλές περιουσίες. Αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο. Με όποιο τίμημα αυτό συνεπάγεται, έτσι. Δεν είναι ούτως ή άλλως και εύκολη μια πτήση στον αέρα 3 ώρες, 4 ώρες εκεί πάνω, όταν έχεις το θόρυβο στα αυτιά σου, όταν είσαι μέσα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, όταν σου ζητάει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να πετάξεις, γιατί με εντολή της σηκώνεστε βάσει αυτής της συνεργασίας, ώστε να προχωρήσετε σε αυτή την πυρανίχνευση, σε αυτή την πτήση. Έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλγεράκη, να το πούμε διαφορετικά. Αυτή η πτήση δεν είναι μια πτήση αναψυχής. Διότι αν πιάσει μια πτήση σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, θα το δουν 5.000 άνθρωποι. Κάποιος θα πάρει ένα τηλέφωνο την πυροσβεστική και θα επέμβουν. Οι πτήσεις οι δικές μας είναι εκεί που είναι άγωνα μέρη, άγρια μέρη. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος για να το δει εκεί πέρα και εκεί καλούμαστε εμείς να επέμβουμε. Αυτό σημαίνει ότι πετάμε σε χαράδρες, πετάμε σε πουνά, πετάμε σε λατέρια, πετάμε σε απόκρινες περιοχές. Έτσι, όλα αυτά τα μέρη λοιπόν έχουν, επειδή και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει κούραση. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, τα αντιπαρερχόμαστε γιατί λέμε για τον τόπο μας, για την κοινωνία μας, για τους ανθρώπους μας, για τέλος πάντων όλο τον κόσμο. Έτσι, όταν μπορείς να πιάσεις μια φωτιά και να γλιτώσεις ένα σπίτι κάποιου ανθρώπου, έτσι, αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας. Κύριε Καρουζάκη, σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, στο σημερινό φύλλο, Τετάρτη 19 του μήνα, μπορείτε να βρείτε και την συνέντευξη με τον κύριο Μακράκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για να την έχετε και εσείς και βέβαια τα αιτήματά σας προς την πολιτική προστασία και προς την περιφέρεια Κρήτης και τα όσα ακούστηκαν τη Δευτέρα εδώ από το βήμα του 984 στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η βραδιά που διοργανώνεται, καλοκαιρινή μπορεί μεν να φαίνεται ή λίγο πιο χαλαρή μπορεί να φαίνεται μέσα από αυτά τα οποία έχετε προαναφέρει, αλλά το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε είναι και προς τους νέους πιλότους, ότι αν και για να πετάς βέβαια το έχεις μεράκι να βρίσκεσαι εκεί πάνω, είναι μια τρέλα ούτως ή άλλως, αλλά με τρέλα ζωής, και το λέω με την καλή την έννοια, για να τους δείξετε την αξία της προσφοράς την οποία πρεσβεύεται εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Ακριβώς αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Να πούμε ότι είναι βάσει των όσων είδα στο δελτίο τύπου, για να μην το ξεχάσω, ότι το συναπάντημα αυτό θα είναι στις 8.30 το βράδυ. Είπατε κάτω Καρουζανά, έτσι. Ναι, της επόμενης Κυριακής. Κυριακή δηλαδή 30 Ιουλίου. Ναι, για όσους φίλους θέλουν να έρθουν και κολλείονται με μεταφορικό μέσο, θα έχουμε βάλει και ένα, θα έχουμε μισθώσει και ένα λεωφορείο από την εταιρεία Union, το οποίο θα φύγει 8 η ώρα περίπου από το άγαλμα του Βενιζέλου και θα επιστρέψει πάλι στο ίδιο σημείο μετά τις 12. Λοιπόν. Αν κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται και δεν θέλουν να οδηγήσουν για να πιούν από τη κρασί ή δεν έχουν μεταφορικό μέσο, μπορούν να μπουν στο λεωφορείο. Αυτό είναι δωρεάν. Να μας κάνουν παρέα. Είπα κύριε Καρουζάκη ότι το να βρίσκεσαι εκεί πάνω είναι πραγματικά μία τρέλα με την καλή την έννοια. Πρέπει να το έχεις μεράκι, πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και όπως λέει και ο καλός ο φίλος ο Μανώλης ο Καριωτάκης, πιλότος πολεμικής αεροπορίας, βλέπω τον κόσμο από ψηλά και όσους καημούς και να έχω, ξεχνώ τους και αισθάνομαι πως ζω και πως υπάρχω. Και αν εποθάνω μια φορά, πάλι είμαι κερδισμένος. Αφού στους ουρανούς πολλές φορές είμαι παωμένος. Τον καλημερίζω τον Μανώλη, είναι φίλος. Αυτός είναι ο Μανώλης. Καλημέρα και από μένα, Μανώλη. Δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ή στο χωριό του στο Καστέλι. Μακάρι να ήταν εδώ και να μας κάνει παρέα την άλλη Κυριακή το βράδυ.